Στο πλευρό των κατοίκων των νότιων συνοικιών της Πάτρας που βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για το μεταναστευτικό πρόβλημα που όλο ένα και γιγαντώνεται, στέκονται οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί της Πάτρας, οι οποίοι θα συμμετέχουν και εκείνοι στην κινητοποίηση της Πέμπτης και πιο συγκεκριμένα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι που έχει προγραμματιστεί για τις 3 μετά το μεσημέρι. Συμμετέχουμε και εμείς στην κινητοποίηση προκειμένου να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε αυτούς που πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε για να βρεθεί επιτέλους μια λύση η οποία θα είναι βιώσιμη, λύση η οποία θα δώσει ένα τέρμα σε αυτά όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στο λιμάνι της Πάτρας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Συλλόγων από το Νότιο Διαμέρισμα έχει ως γνωστό να ανακοινώσει μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει αυτή την Πέμπτη απέναντι από το νέο λιμάνι της Πάτρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση της περιοχής με τη συνεχιζόμενη λειτουργία άτυπων κέντρων φιλοξενίας μεταναστών στα εγκαταλελειμμένα πρώην βιομηχανοστάσια της Ακτής Δημαίων. Όπως αναφέρουν από την πλευρά του σε σχετική ανακοίνωση, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αχαΐας Ετωλοακαρνανίας Φωκίδας απαιτείται άμεσα λύση για το πρόβλημα των μεταναστών που συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός τους, κυρίως στους δύο άτυπους καταβλισμούς επιπέδου Σκουπιδότοπου στα παλαιά εργοστάσια Αβέξ και Λαδόπουλου. Η κοινή ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής. Το ενδιαφέρον της πολιτείας συνεχίζει να είναι ανύπαρκτο. Οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών παραμένουν άθλιες και τείνουν να μοιάζουν με αυτές άλλων περιοχών που πρόσφατα όλοι θαυμάσαμε. Παράλληλα, καθημερινά το σύνολο των αστυνομικών και λιμενικών δυνάμεων της περιοχής αναλώνεται σε μια διαδικασία απομάκρυνσης των αλλοδαπών από τις περιφράξεις του λιμανιού. Ένα τέρμονο περαδόθε εκατοντάδων ατόμων που προσπαθούν κατά ομάδες και από διάφορα σημεία να παραβιάσουν τις περιφράξεις. Η όλη κατάσταση που επικρατεί έχει οδηγήσει κατοίκους, επαγγελματίες, οδηγούς, μεταφορικές εταιρείες, τουρίστες, λιμενικούς και αστυνομικούς στα όρια των αντοχών τους. Λύση για το λιμάνι τώρα. Ανθρώπινες συνθήκες για τους κατοίκους, ένστολους, οδηγούς, τουρίστες και αλλοδαπούς. Όχι στη νέα ειδωμένη της Πάτρας. Κάνουμε αυτή την αναφορά γιατί όπως έχω δηλώσει αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, βιώσιμη λύση κατά εμάς είναι όχι να εγκλωβιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Πάτρα, αλλά θα πρέπει να απομακρυνθούν σε άλλες δομές, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να ζήσουν με σωστές συνθήκες διαβίωσης και όχι απλά να παραμείνουν σε αυτές τις δομές, τις άθλιες δομές έξω από το λιμάνι της Πάτρας. Την κινητοποίηση οργανώνουν οι Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι Κρίας Ιταιών, Αγίου Νικολάου Λεύκας, Εργατικών Κατοικιών, Νεάπολης Αναγέννησης Παραλίας, Εργατικών Κατοικιών Παραλίας, Δεμενίκων, Τέρψης, Ανθίας και Αγίων Αποστόλων. Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι προειδοποιητική με απειλή για κλιμάκωση.